καλημέρα στην όμορφη μικρή μας πόλη. Η ώρα είναι 7 το πρωί και ο ήλιος λάμπει. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο όμορφη αυτή η μέρα που μόλις ξεκινά. Εμπρός λοιπόν οι πναράδες και οι πναρούδες, σηκωθείτε, φορέστε το πιο καλό σας χαμόγελο και πηγαίνετε στις δουλειές σας. 1, 2, 1, 2. Είπα να στείλεις τα έννοια, μέχρι σε μια στιγμή. Γιατί έρχεται.
Αχ, αυτό είναι πολύ όμορφο. Αλλά δεν με ενδιαφέρει γιατί όλα, μα όλα τα έξυπνα κορίτσια στο σχολείο μας είναι κακάσιμα. Όπως λέει άλλωστε και η μητέρα μου, μια γυναίκα πρέπει να είναι κυρίως όμορφη. Αν μπορεί, ας είναι και έξυπνη. Αλλιώς ας παραμείνει στο να είναι όμορφη. Δεν σύμφωνα με τη μητέρα σου. Στην τάξη μας έχουμε ένα κορίτσι που παίρνει τους καλύτερους βαθμούς στα μαθηματικά. Αχ, ζαλίζομαι, χάνομαι. Κρατά τα βιβλία μου στο κορίτσιο. Μέσα στο παγκάκι. Είσαι τρελός στο παγκάκι μου, πάνω το μέρος σου και μάτω άθρος. Θα λερώσει τίποτα. Βγάλω τζακέτα σου. Μα. Η μπαμπά μου, θέλεις να μείνω όρθια και να πεθάνω. Θέλεις να λερώσω τη φούστα μου. Όχι, αλλά είναι τώρα τους γονείς μου. Α, παρά τα μαθαμάκια. Αυτό δεν το βρήκα καθόλου ευγενικό. Και που σου μιλάω, ευγένεια είναι. Γιατί? Για κοίτα λίγο τον εαυτό σου και μετά κοίτα εμένα. Εσύ είσαι πολύ πιο κάτω από μένα στον κόσμο του σχολείου. Ωραία, ρούχα, δεν φοράς. Σε κανένα άθλημα πηγαίνεις? Όχι. Πολλά λεφτά έχεις? Όχι. Τα απογεύματα πηγαίνεις σε κάποια από τις μοντέρνες καφετέρια της πλατείας? Όχι, κάθομαι σπίτι με τους γονείς μου, ζωγραφίζω. Εκτός από μαμάκιας, είσαι και αντικοινωνικός δηλαδή. Υπέσω στη γειτονιά. Δεν κατάλαβα γιατί είμαι μαμάκιας. Επειδή αγαπώ τους γονείς μου και θέλω να περνάω την ώρα μαζί τους. Ναι. Δεν το πιστεύω. Τέλος πάντων, σταμάτα να κλάσεις. Άκου τι τέλειο έκανα χτες. Λοιπόν, είναι αυτή η κοπέλα στη τάξη. Το φυτό της τάξης, το καμάρι του γυμνασίου μας. Λοιπόν, αυτή ήρθε χτες με ένα απέσιο φόρεμα και μας είπε ότι το πήρε δώρο μαμά της επειδή έδωσε 20 εστωτές φυσικής. Και επειδή νόμιζε πως ήταν ωραίο, την κλείσε χαμογελαστή στο διαδρόμο σου. Λοιπόν, εγώ της άδειασα μισό κουκαλάκι μελάνη στην πλάτη της. Όταν δεν κοιτούσε όλο το σχολείο, γελούσε μαζί της. Και αυτή χαμογελή, νόμιζε πως γελούσαμε, επειδή μας άρεσε το φόρεμά της. Καλά, μιλάμε για πολύ γέλιο. Τώρα σε βρίσκω και κακιά σκιά σου. Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις. Δώσε μου τα βιβλία. Με απασχολείς με τη φλιαρία σου και θα χάσω το μάτι σου. Μα. Και για να έχουμε καλό ρόδιμα και εσύ δεν είπες που πηγαίνεις στο σχολείο. Γιατί δεν είσαι εκεί τώρα, περασμένες 8 ώρες. Να, γράφαμε θέση μαθηματικών και δεν τα πάω καλά με τα μαθηματικά. Τι χαζός που είσαι. Στο σχολείο δεν πηγαίνεις για να λες μαθηματικά. Πηγαίνεις για να σου λένε πόσο όμορφη και τέλεια είσαι. Δηλαδή εσύ δεν γράφεις διαγωνίσματα. Γράφω. Αλλά δεν με ενδιαφέρει τα γράψω, γιατί όλοι με θαυμάζουν έτσι κι αλλιώς. Τώρα να μου πεις εσύ καλά κάνεις κι ανησυχείς. Ποιος θα σε θαυμάζει έτσι όπως είσαι. Δε, αλήθεια. Α, δεν θα τα πάρει καθόλου καλά. Απέσια, ε. Ορίστε. Η κοπελίτσα λέω, απέσια, ε. Μάλλον, με τρόμαξε κάπως. Μα αυτό είναι το όφελο του, η βασίλισσα, η βασιλιά του σχολείου, η άλλη τη τάξη. Σε έχει κάνει να νιώθεις ασήμαντος και τα στέκονται μπροστά σου, ώστε να τους ακολουθήσεις σαν καλό περπατάρι. Μέσα στα ξέρεις πολλά. Μα φυσικά δεν πέρασα και πολλά χρόνια από τότε που έχουν και ακόμα βίβλια. Όπως επίσης ξέρω, δεν μοιάζει για πολύ λίγο. Δηλαδή, εμένα που με βλέπει στο δημοτικό είναι το ακριβώς αντίθετο. Δεν ήμουν αδύνατη, ούτε ιδιαίτερα όμορφη. Και οι γονείς μου ήταν φτωχοί. Οπότε δεν φόρησα και πολύ φανταχτερά ρούχα. Παρ' όλα αυτά, ήμουν μόνο καλύτερα μαθηματικά και στην κοιτάω. Έχω φίλους και τα βράδια μου ήταν φτωχοί. Εγώ λέω στην παραγωγή και είμαι τέλειο. Και οι άλλοι. Οι άλλοι, ο πιο πετυχημένος από αυτός είναι μόνο ο Βιτόρος. Μπορεί και από εδώ και από εκεί. Εγώ πάλι δεν μπορώ να πω πώς ανήκω σε ποια από αυτές τις. Πολύ μικρός για να γεμίσεις την απόλυση. Μα γιατί μου το λες όλα αυτά? Γιατί είσαι πολύ μικρός για να γεμίσεις την απόλυση. Για να έχουμε
ενημερώσουμε πως επιβάλλουμε εξελίξεις στο τμήμα αυτή, ο οποίος απουσιάζει αντικειμενικά από το σχολείο του. Καθώς υπάρχει μάρτυρας που υποστηρίζει πως για το απίστευτο αγόρι, η πρώτη φορά που πει κάνει την αποτροπή αυτή πράξη. Μαζί του βρίσκεται ρεπόρτερ μας. Κύριε ρεπόρτερ, περνάμε σε εσάς. Καλημέρα από τι μας παρουσιάστη, αγαπητό κοινό. Βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με την κυρία Ρωσομανή, που υποστηρίζει πως ήρθε σε επαφή μαζί με τον μαθητή. Κυρία Ρωσομανή, σας ακούω. Θα σας ακούω λίγο γρήγορα γιατί έχω επαγγελματικό ραντεβού και διάλογο. Μίσα στο κινητό με τον άχρηστο βοηθό μου, όταν σκόνταψα πάνω σε ένα παιδάκι, το οποίο μου έλεγε ότι θέλει να πάει σχολείο και δεν θέλει να κάνει στο μαθητικό. Τόνισε μάλιστα να προτείνει να πάω μαζί και από εδώ. Τρομερό! Πού ακούστηκε παιδιά να πηγαίνει στο σχολείο του και να τρέφει για παγωτά. Του γονεί του λοιπόν, που μεγαλώνουν ένα ταραξία τη ειδική κοινωνία του. Τώρα μπορώ να φύγω, πιάζομαι πάρα πολύ. Βεβαίω, σα ευχαριστούμε. Καλά, είναι σίγουρο πλέον, έτσι.
Όλα έτοιμα, εντάξει. Θα μιλήσω πρώτα εγώ, εντάξει. Όπως διατάξτε. Γράφει, ωραία. 3, 2, 1, πάμε. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, με λήψεις μιλώ σήμερα εδώ από το κεντρικό μας πάρκο, με αφορμή ένα τραγικό γεγονός που συγκλώνησε ολόκληρη την κοινότητα. Ναι, κυρίες και κύριοι, ανάμεσά μας μεγαλώνει ένα ταραχώδιο στοιχείο. Ένας εγκληματίας, ένας κοπανατζής, από τρόπο σε μια κοινωνία όπως τη δικιά μας, όπου μαθαίνουμε από μικρά τα παιδιά να είναι όμορφα και επιμελή, τέτοια γεγονότα είναι θλιβερά. Εγώ ως δήμαρχος, καθώς και όλοι οι δάσκαλοι και οι γονείς, προσπαθούμε καθημερινά ώστε τα παιδιά μας να είναι ίδια το ένα με το άλλο, ήρεμα και πειθαρχημένα. Δεν θα έρθει ένας Γιαννάκης, όπως αλλιώς το λένε, να αποσυντονίσουμε την τρομοκρατία του, την καθοδηγούμενη νεολαία, που με τόσο κόπο, με τόσο αγώνες, πάλεψε να δημιουργήσω. Όπως τα λέει η κυρία Δήμαρχος είναι, έχουμε όλες τις μονάδες στο πάρκο ώστε να πιάσουμε το μικρό τρομοκράτη. Το τηλεφωνικό μας κέντρο έχει ξεχυλήσει από τηλεφωνήματα μαθητών και δασκάλων που μας λένε για τα κοινωνικά σημάδια του ενόγου μας δικαιώματος. Δεν μπορούσα να μετατρέψω, δεν συχνάζει στις μονάδες καθετέρειες της πλατείας μας και άλλα. Γιατί αγαπητοί συμπολίτες μας πρέπει να γίνει κάτι τραγικό. Γιατί πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο για να μας ενημερώσετε. Κύριε αρχηγέτης της αστυνομίας, νομίζω πως γίνεται λίγο δραματικός. Εγώ πως να έχει αγαπητοί συμπολίτες μας, σας διαβεβαιώνω πως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εντοπίσουμε το μικρό ταραξία. Καλή σας μέρα. Είστε εκτός αέρα. Κυρία Δήμαρχε, γρήγορα δεν το είπαμε. Ναι, έχω ραντεβού και στο κομματήριο. Κυρία Δήμαρχε, σταθείτε. Εκείνη είναι στην τηλεοράση, πρέπει να τον γελιάρει. Τη θέλεσαι από τους θεούς στο πάγο. Δεν μπορεί να μας δώσει πληροφορίες του μικρό του μπράτη να αφείς. Μην τη λέω ακόμα, δεν θα χάσετε. Ήρθε με είδηση εδώ. Άντε καλά, αλλά κάνε γρήγορα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ω, τι τιμή. Ρεπόρτερ, κάμερα, ο αλλιώς αστυνομίας. Η δήμαρχος,
μπορούσε να είναι πιο όμορφη αυτή η μέρα που μόλις ξεκινά. Εμπρός λοιπόν οι πιναράδες και οι πιναρούδες, σηκωθείτε, φορέστε το πιο καλό σας χαμόγελο και πηγαίνετε στις δουλειές σας. 1, 2, 1, 2.